Έστησε και πολυπίκυλα σχόλια, προκάλεσε η συζήτηση που απασχόλησε για μία ακόμη φορά τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την Κορινθιακή Σταφίδα, με το καμπανάκι του κινδύνου να χτυπά εδώ και καιρό για τα τεράστια αποθέματα που υπάρχουν στην αγορά. Υπάρξει άμεση απόρριψη των πλεονασμάτων τη Μαύρη Σταφίδα. Οι τιμέ τον Αύγουστο, και ο Αύγουστο είναι αύριο, αύριο κυριολεκτικά, θα μειωθούν δραματικά με συνέπεια στα αυτοπαραγωγή να εγκαταλείψουν εντελώ την καλλιέργεια. Τελικά αντί το σώμα να εμφανίσει μια ενιαία στάση, αυτή τη φορά κατά έναν περίεργο τρόπο αλλά ξερότητα η Περιφερειακή Αρχή, που ταυτίστηκε με τη γραμμή Λιβανού. Η πρόταση της από την απόσυρση των αποθεμάτων σε στυλ απόσταξης μεταβλήθηκε και έγινε πρόταση που αφορά στη γενναία στήριξη των παραγωγών, εάν και εφόσον. Γενναία οικονομική στήριξη στο σταφυδοπαραγωγό, όταν και αν υπάρχει πρόβλημα. Αυτή ήταν η μία θέση. Μία ακόμη πρόταση κατέθεσε ο Νίκος Γκώτικας. Ενώ υπερίσχυσε η αρχική προσέγγιση του προγράμματος για την απόσυρση των αποθεμάτων, την οποία και υποστήριξαν στην εισήγηση του Θανάση Πετράκου οι παραταξιτατούλοι Δέδε Πετράκου, Μπουντρούκα και Λιμπεροπούλου. Οι πιέσεις που πρέπει να ασκηθούν, φυσικά και πρέπει να ασκηθούν πιέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Παραγωγή στους παραγωγούς μας, αλλά και σε όλους όσους συμμετέχουν. Σωστή παραγωγή παλιά και νέα, με τιμή που ανακαλύπτει το κόστος παραγωγής, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, και να αφήνει ένα ικανοποιητικό εισόδημα στους μικρομεσαίους αγρότες. Ο επικεφαλής μάλιστα της αγωνιστικής συνεργασίας Πελοποννήσου προχώρησε και σε μία σειρά από καταγγελίες. Θέλει λοιπόν ο υπουργός, προς χάρη του γνωστού φίλου του μεγαλοεξαγωγέα, ο οποίος χρόνια μας έπαιρνε τη σταφίδα 50 και 70 λεπτά, να οδηγεί στην Παναγιά Λιώ στη χρεοκοπία για να κάνει το παιχνίδι και να πάει η σταφίδα πάλι στα 70 λεπτά. Το έχει αποδείξει από το 2015 και μετά η Παναγιά Λιώ, η οποία μπήκε στο παιχνίδι της στήριξης της σταφίδας και των αγροτικών προϊόντων, και επομένως δεν μπορεί ο κάθε κουνινιώτης να κερδοσκοπεί εις βάρος των σταφιδοπαραγωγών και να την παίρνει τσάμπα τη σταφίδα. Αυτά σε πολιτικό επίπεδο, ενώ υπήρξαν και άλλα ζητήματα που βγαίνουν από την όλη συζήτηση. Αυτή είναι λοιπόν η εξήγηση γιατί υπάρχει αυτός ο πόλεμος αυτή τη στιγμή και γιατί δεν στηρίζει. Γιατί θέλει να χρεοκοπήσουν οι συνεταιρισμοί για υπέρ του φίλου του. Γιατί είναι κολλητοί φίλοι και το καταγγέλνω. Η παρουσία του Πλάτωνα Μαγκλαφέκα, χωρίς να εξηγηθεί επαρκώς, ήταν ένα από τα στοιχεία που στιγμάτισαν τη συνεδρίαση. Και όταν μιλάμε για υπερτροφή και δεν μπορούμε να πουλήσουμε το 1% της παγκόσμιας ζήτησης, τότε έχουμε πρόβλημα management, κύριε. Και μας στείλαν τα στοιχεία. Έχουμε εδώ, όπως βλέπετε, από την Eurostat. Κύριε Μαλαφέκα, έτσι όπως μιλήσατε, είχα την εντύπωση ότι μίλαγε ένας επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς ποτέ να εξηγηθεί, ως τι παρενέβη στη συνεδρίαση ο κύριος Μαγκλαφέκας, του δόθηκε το βήμα να μιλήσει στο ΠΕΣΥ της Πελοποννήσου. Την ίδια ώρα που ο ίδιος δεν ακούει τη μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία, μέλος του επιμελητηρίου του, για την κατάσταση του ίδιου το προϊόν και τις προτάσεις που έχει. Αυτά που έχουν ξαναγίνει. Είμαστε μέλη ενός επιμελητηρίου το οποίο δεν δέχεται καν να συζητήσει μαζί μας. Δεν δέχεται να συγκαλέσει συμβούλιο να ακούσει τις απόψεις μας. Από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, την ώρα που ο κύριος Μαγκλαφέκας δήλωνε με αδιανόητο τρόπο πως έχει και άλλες υποχρεώσεις πολύ πιο σοβαρές από το θέμα που μιλούσαν. Εγώ, αν ξέρετε, είμαι και πρόεδρος των ΕΦΠΑΕ και έχω και άλλες υποχρεώσεις. Και πολύ πιο σοβαρές από αυτό το θέμα που μιλάτε. Γιατί ο κύριος Κατζός να τον επαναφέρει στην τάξη και εκτός τάξης, ο κύριος Μαγκλαφέκας συνέχισε διαστρεβλώνοντας την θέση την οποία πήρε το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Καταρχήν, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, όταν είδε τα νούμερα, συντάσσεται μαζί μας. Αποκαθιστώντας την αλήθεια, ήρθε λίγο μετά ο κύριος Πιτσάκης για να αδειάσει τον κύριο Μαγκλαφέκα. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας έχει στείλει επιστολή προς το Υπουργείο και έχει ταχθεί υπέρ της απόσυρσης των αποθεμάτων. Τα όσα είπε ο κ. Μαγκλαφέκας αποδομήθηκαν πλήρως στην συνέχεια από τους περιφερειακούς συμβούλους. Πώς μας προέγγιψε ο κ. Μαγκλαφέκας? Ο κ. Μαγκλαφέκας είναι, από ό,τι κατάλαβα, εκπροσωπή του Επιμελητήριου Αχαΐας. Εμείς είμαστε Πελοπόννησος εδώ. Ο κ. Μαγκλαφέκας, ως ουρανοκατέβατος, ήρθε, πώς ήρθε? Υποστηρίζει εις συμφέροντα ιδιωτών. Χαίρομαι πολύ. Δεν μας ενδιαφέρουν οι απόψεις, κ. Μαγκλαφέκα. Εμείς είμαστε με τους παραγωγούς. Είμαστε με τους ανθρώπους που παράγουν. Είμαστε με τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι αγωνιούν. Γι' αυτό λέω, δυστυχώς για εσάς, κύριε Μαγκλαφέκα, μας δείξατε τους πίνακες, οι ανθρώπινες τύχες δεν περιορίζονται και δεν κρίνονται από τα κουτάκια του Excel. Το όλο ζήτημα προσεγγίστηκε εκτενώς στο κεντρικό βελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best. Είναι δυνατόν να λέει ότι έχω σοβαρότερες δουλειές από αυτό και να σκοθώ να φύγω, δηλαδή χάρη τους έκανε? Και έβγαλε τους πίνακες
Του πήρε καλά, το απάντησε και ο Κάτσαρης και πολύ καλά το απάντησε και ο Πουλοκέφαλος. Σαν, σαν επίτροπο στη Στρόικα, έβγαλε του πίνακε να μα πει τι. Άσε που είπε και ψέματα το Μιλητήριο Μεσσηνίας, που μετά το διόρθωσε ο Πιτσάκης. Το Μιλητήριο Μεσσηνίας δεν είπε ποτέ ότι συντάσσεται με την άποψη του Μαρλαφέκα. Είπε ότι συντάσσεται με το να φύγει το απόθεμα, το απόθεμα προκειμένου να έχει τιμή από τον Αύγουστο. Τι να πω, ντροπή κύριε Μαρλαφέκα, ντροπή. Ντροπή. Εκεί παίζετε ζωές ανθρώπων. Παίζετε ζωές ανθρώπων. Παίζετε ζωές ανθρώπων και λέτε έχω περισσότερο. Έχω άλλε σοβαρότερε δουλειέ να κάνω. Μπράβο σα. Τώρα, άλλο βασικό ζήτημα είναι εκείνο που σχετίζεται με το τι θέλει να πράξει τελικά με αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις η Περιφερειακή Αρχή. Που ούτε λίγο ούτε πολύ, ακούγοντας τον κύριο Νίκα, τον έβλεπε από τη μία στη γραμμή Λιβανού και στην υπεράσπιση της Νέας Δημοκρατίας, και από την άλλη με τις αναφορές για το ΠΟΠ Καλαμάτας να πηγαίνει αλλού την συζήτηση. Θέλετε να πούμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του ΠΟΠ? Αυτόν εμείς θα τον στηρίξουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ας ξυπνήσει ο ιδιοκτήτης από το να περιφέρεται και να πολιτεύεται. Έτσι είναι. Και να υποστηρίζετε έμεσα από εδώ και από εκεί. Είναι νοήμα υπονοούμενα τώρα μετά και για το πιανού είναι το ΠΟΠ Καλαμάτας και το ένα και το άλλο και τέτοια. Αφενός με το ΠΟΠ Καλαμάτας δεν είχε καταλάβει ο κύριος Νίκας ότι το ΠΟΠ Καλαμάτας είναι της Καλαμάτας. Το ΠΟΠ Καλαμάτας είναι των παραγωγών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή λιμοκτονούν. Τώρα όσον αφορά τους κουμπάρους και αν πολιτεύεται ο καθένας έτσι, πολύ με την Νικολάκου μιλάτε κύριε Νίκα, γιατί αυτά πράγματα λέει και η Νικολάκου, ότι ο πρόεδρος αυτός που εννοείτε εσείς και δεν το λέτε, τον ενδιαφέρει, αν τον ενδιαφέρει, τον πιέζουν μάλλον, να κατέβει και πολιτικά. Γιατί είναι κακό αυτό? Είναι κακό αυτό? Μήπως ενοχλεί, μήπως έχετε γίνει κολλητή με την Νικολάκου και ενοχλεί τη φιλενάδα σας? Το κρίσιμο ζήτημα για την σταφίδα ωστόσο είναι ότι υπάρχουν μια σειρά από αποφάσεις, τόσο από τα Περιφερειακά Συμβούλια Δυτικής Ελλάδας, όσο και από τους βουλευτές που είναι στην ίδια γραμμή. Τελικά, τι θα πράξει και πότε το Υπουργείο? Ότι υπάρχει μια απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν υπάρχει μια απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου? Ήδη. Ήδη. Λοιπόν, και λέει ότι, ότι στηρίζει τους παραγωγούς και στηρίζει αυτή τη στιγμή το προϊόν αυτό το οποίο, όπως είπε ο Πετράκος, θα ξεφτυλιστεί τιμή του μέσα σε ένα μήνα. Ποιος θα την πληρώσει, η παραγωγή θα την πληρώσουν? Θα περιμένουμε. Ασκήσει η Ένωση. Ασκήσει. Ο Πετράκος μίλησε και με, και με ονόματα. Με κουμπάρους και με τέτοιο όπως το είπε. Με πολιτικούς και φίλους. Για να καταλάβουμε. Είναι όλοι στην ίδια γραμμή με τους παραγωγούς. Εσείς πάτε απέναντι σε όλους. Ορίστε και το πολιτικό κομμάτι. Και οι βουλευτές είναι υπέρ των παραγωγών. Εσείς να το κλείσουμε.